τι θα γίνει στο μέτωπο του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, το τοπίο και εκεί παραμένει θολό. Είχαμε σήμερα ένα δημοσίευμα και δίνουμε μία πάσα για να δούμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείων, ο κύριος Νίκος Χαλκιαδάκης. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με ένα δημοσίευμα σημερινό, σύμφωνα με το οποίο η Κρήτη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός των Βρετανών για τις θερινές διακοπές. Σύμφωνα με τα κλικαρίσματα στα οποία προχώρησαν οι Βρετανοί, έψαχναν να βρουν προορισμούς και η Κρήτη είναι ο νούμερο ένα προορισμός. Είναι κάτι θετικό, σημαίνει κάτι? Σίγουρα είναι κάτι θετικό και είναι κάτι πολύ θετικό πως το 2020 ανοίξαμε και βρεθήκαμε και είπαμε ότι είμαστε εδώ. Ήταν μεγάλο αυτό το στοίχημα που βάλαμε, διότι τα ξενοδοχεία που άνοιξαν δούλεψαν σωστά, δούλεψαν με τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να δείξουμε στους Ευρωπαίους και στους όλους τους επισκέπτες μας ότι ήμασταν παρόντες και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να λειτουργήσουμε τις μονάδες μας και να φέρουμε τον κόσμο χωρίς προβλήματα. Και αυτό ήταν πολύ βασικό. Αναφορικά τώρα με την πρόταση της κυβέρνησης να υπάρχει ασφάλεια στο μέτωπο της έναρξης της τουριστικής σεζόν, η Ένωση Ξενοδόχων τι λέει? Κοιτάξτε να δείτε, είναι σωστό το μέτρο αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και σωστά θα είναι κάθε ένας που θα έρχεται να έχει το πιστοποιητικό του. Από εκεί και πέρα όμως εγώ σκέφτομαι το εξής. Βλέπω ότι οι εμβολιασμοί πάνε πολύ σιγά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά. Οπότε φοβάμαι πως θα υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που πρέπει να έχει εμβολιαστεί το 60-65% του πληθυσμού της Ευρώπης, δεν το βλέπω να γίνεται με αυτό το ρυθμό. Τα άτομα που έχουν... Αν συνεχίσει έτσι θα χάσουμε και άλλους μήνες. Οπότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, τα άτομα τα οποία θα εμβολιάζονται θα πρέπει να έχουν ένα free pass παντού. Δηλαδή ο βασικός άξονας είναι αυτός. Από την άλλη βέβαια οι εμβολιασμοί δεν προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Θεωρείτε κύριε Χαλκιαδάκη ότι η τουριστική σεζόν, η νέα τουριστική σεζόν δεν θα ξεκινήσει όπως τα προηγούμενα χρόνια προ-COVID εποχής? Σίγουρα να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τα σλότ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι τέλη Μάρτη. Δηλαδή τα πρώτα αεροπλάνα που θα έρθουν. Εγώ βέβαια εκτός από τους Ισραηλινούς δεν προβλέπω να έρθει άλλη εθνικότητα τόσο νωρίς. Διότι να ξέρετε ότι τη στιγμή που οι εμβολιασμοί πάνε τόσο σιγά και ο κόσμος δεν θέλει να κλείνει τις διακοπές του. Και θα υπάρξει αυτή τη στιγμή μέχρι τα τέλη του Φλεβάρι, αρχές του Μάρτη, οι κρατήσεις θα είναι μηδενικές. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις κρατήσεις που έχουν αλλάξει από πέρυσι, από την περσινή σεζόν και έχουν μπει μέσα, αλλά καινούργιες κρατήσεις μπαίνουν πολύ ελάχιστες. Ο σχεδιασμός των ξενοδόχων, των συναδέλφων σας, πότε θα ξεκινήσει, πότε θα κορυφωθεί ή πότε θα ολοκληρωθεί? Δηλαδή πάτε να ανοίξετε τα ξενοδοχεία πότε? Μία εβδομάδα πριν θα αποφασιστεί αυτό? Κοιτάξτε, εγώ υπολογίζω ότι θα ανοίξουμε τα ξενοδοχεία μας αρχές του Μάη. Θα έχουμε ένα πολύ κακό Μάιο. Και η νορμάλ κίνηση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Σιγά σιγά και από τα μέσα Ιουνίου πιστεύω ότι θα πάμε αρκετά καλά. Αν ο εμβολιασμός αρχίσει και γίνεται πιο γρήγορος βέβαια. Βέβαια. Με προκρατήσεις ή κρατήσεις της τελευταίας στιγμής? Ποιο θα είναι το καθεστώς το οποίο θα κυριαρχήσει, κύριε Χαλκιαδάκη? Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολύ last minute. Δηλαδή κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Πιστεύετε ότι θα σημειωθεί αύξηση στις αφίξεις τουριστών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι? Πολλοί συνάδελφοί σας μιλούν ακόμα και με συγκεκριμένα ποσοστά της τάξης του 30-35% καλύτερα με πέρυσι. Το ίδιο, εμείς υπολογίζουμε, κοιτάξτε, εγώ πέρυσι είδαμε ότι η σεζόν πήγε 20% του 19, 20-22%. Υπολογίζω για τη σεζόν του 21 ότι θα είναι περίπου το 1,65% του 2019. 1,65% του 2019. Ποιες αγορές θα στηρίξουν? Ξεκινήσατε με το Ισραήλ, ότι στο Ισραήλ επιταχύνεται η διαδικασία των εμβολιασμών. Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα τρέξουν να έρθουν στην χώρα μας. Βλέπετε τους Βρετανούς. Πιστεύω ότι οι Ισραηλοί θα είναι οι πρώτοι τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα μας.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Ισραηλοί έρχονται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή έρχονται για 2-3 μέχρι 5 μέρες και είναι ορισμένες οι εποχές που έρχονται. Οπότε δεν είναι αρκετοί οι Ισραηλοί που θα μπορούν να καλύψουν εμάς κατά το μήνα Απρίλη-Μάη. Θέλουμε και τις άλλες εθνικότητες, σίγουρα οι Γερμανοί, σίγουρα οι Βρετανοί, που είναι οι μεγάλες μας δυνάμεις, Γάλλοι, Ολλανδοί, Αυστριακοί και Σκανδιναβοί ακολουθούν. Μάλιστα. Ωστόσο, μιλάμε και για χώρες οι οποίες έχουν πληγεί βαρύτατα από την πανδημία του κορονοϊού. Αυτό δεν προκαλεί ανησυχία και για το πώς κυλά η διαδικασία των εμβολιασμών, αλλά και για το υλικό φορτίο. Σίγουρα, σίγουρα, αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Και γιατί, γι' αυτό σας λέω ότι θα έχουμε αυτή τη στιγμή για το επόμενο δίμηνο, μέχρι τουλάχιστον μέχρι τις 10 Μαρτίου, δεν θα κινείται τίποτα σε κρατήσεις. Θα είναι τα πράγματα τελείως νεκρά, με πολύ μηδαμινές κρατήσεις από ορισμένες χώρες. Οπότε εμείς περιμένουμε να αρχίσει να γίνει ο εμβολιασμός πιο γρήγορο στην Ευρώπη, έτσι ώστε ο κόσμος να πάρει θάρρος και να αρχίσει να πηγαίνει να κλείνει. Η κίνηση στα ξενοδοχεία πόλεων αυτή τη στιγμή παραμένουν ανοιχτά. Τα ξενοδοχεία, αυτές οι επιχειρήσεις. Υπάρχει κίνηση. Κοιτάξτε, στο Ηράκλειο, ας πούμε, τα μισά ξενοδοχεία είναι ανοιχτά. Όχι όλα. Βέβαια, όχι όλα. Το 50% περίπου. Και αυτοί που είναι ανοιχτά, να σας πω, μπαίνουν μέσα με τα τσαρούχια. Διότι η πληρότητά τους είναι 10 με 15%, όχι παραπάνω. 15% μάλιστα. Κύριε Χαλιαδάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Τα δεδομένα αλλάζουν κάθε μέρα, το ξέρετε αυτό, ειδικά στο μέτωπο του τουρισμού. Σίγουρα αλλάζουν κάθε μέρα και μαζί θα τα παρακολουθούμε. Βέβαια. Και θα σας ενημερώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλιαδάκη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.